Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καβάλα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του αλλά και της τοπικής κοινωνίας, διοργάνωσε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Καβάλας σεμινάριο με τίτλο «Κριτικές προσέγγισης του ναζιστικού φαινομένου από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση». Φαίνεται βέβαιο πως μετά μάλιστα και την επικείμενη οριστική αποχώρηση και τις τελευταίες γενιές του πολέμου, που ήταν τότε παιδιά, ο χαρακτήρας της μνήμης θα εξαρτάται από τη δημόσια διαχείριση της τεράστιας κληρονομιάς που μας έχει αφήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Γι' αυτό εξάλλου και έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία η εκπαιδευτική διαχείριση της κληρονομιάς αυτής. Σοβαρές φωνές, μάλιστα, επισημαίνουν ότι κάθε παραπέρα περιορισμός της διδασκαλίας της ιστορίας εγκυμονεί τον κίνδυνο να μειωθεί η αληθινή γνώση για τα δομικά αυτά γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή η γνώση είναι που βοηθά στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και θεωρείται απαραίτητη ώστε να ξεπεραστούν διχαστικά θέματα, στενές εθνικές οπτικές και στερεότυπα και να προκύψει μια κοινή, έστω και πολυσχηδής, ευρωπαϊκή ταυτότητα. Έτσι, οι Αυστριακοί, για παράδειγμα, μόλις λίγο πριν το τέλος του πολέμου, μεταπήδησαν στο στρατόπεδο των νικητών και επιδέξια επαναπροσδιόρισαν την ταυτότητά τους ως τα πρώτα θύματα του Χίτλερ. Η συνανοχή τους εξάλλου εύκολα ξεχάστηκε μεταπολεμικά από τους συμμάχους. Για πολλούς Ευρωπαίους, η Αυστρία υπήρξε για αρκετές μεταπολεμικές δεκαετίες η χώρα του Γαλάζιου Δούναβη και του Μότσαρτ. Το Χόλιγουντ συνέβαλε τα μέγιστα στην εμπέδωση της εικόνας του ευχάριστου Αυστριακού που αντιδρά στην προσάρτηση από το ναζιστικό Ράιχ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το χιλιοπαιγμένο musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του 1965. Μια αξιαγάπητη και πολύ συμπαθητική δόκιμη καλόγρια γκουβερνάντα ερωτεύεται κεραυνοβόλα και παντρεύεται εν τέλει έναν γοητευτικό αντιναζί χείρο με 7 παιδιά. Όλοι μαζί δραπετεύουν ευτυχισμένοι προς την ελευθερία τραγουδώντας αυστριακά τραγούδια. Ποιος θυμόταν πλέον ότι ο Χίτλερ ήταν αυστριακής καταγωγής, ότι η θριαμβευτική επιστροφή του το 1938 και η προσάρτηση της χώρας στο Ράιχ είχε γιορταστεί ξέφρενα από την πλειοψηφία του γερμανικού λαού? Ποιος θυμόταν πως το ποσοστό των Αυστριακών στους επιτελείς του ολοκαυτώματος και της καταστολής στις κατεχόμενες χώρες ήταν δυσανάλογα υψηλό?